Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Να σας ενημερώσω ότι ο κύριος Τέργιος Καλόγερος απουσιάζει λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Είμαι η Άννα Τσίμου και να περάσουμε να δούμε τα έχει τα θέματα της απόψινής επικαιρότητας. Και να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, σαφώς με τα ελληνοτουρκικά. Σήμερα, λοιπόν, ακούσαμε ίσως, θα λέγαμε, από τις πιο προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, όπου επί της ουσίας απείλησε ευθέως την Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του σήμερα στη Σμύρνη, μαζί με τον ηγέτη των Γκριζολίκων, τον Μπαχτσελή, στο πλαίσιο της διακλαδικής άσκησης ΕΦΕΣ 2022, που σήμερα ολοκληρώνεται. Και ήταν η κατάλληλη, λοιπόν, ευκαιρία για τον Τούρκο Πρόεδρο να την αξιοποιήσει επικοινωνιακά και να επιτεθεί σαφώς εναντίον της Ελλάδος. Τι είπε μεταξύ άλλων ο Τούρκος Πρόεδρος? Αναφέρθηκε, λοιπόν, στην Ελλάδα και τόνισε ότι σε περίπτωση που δεν αποστατικοποιήσει τα νησιά, εκείνος είναι αποφασισμένος για όλα. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα της αποστατικοποίησης των νησιών, αναφέρθηκε και στο Καστελόριζο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι απέχει 40 χιλιόμετρα από την Τουρκία, ενώ απέχει 600 χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα, και αναφέρθηκε στην δικαιοδοσία, λοιπόν, για το Καστελόριζο. Την ίδια στιγμή έκανε λόγο για τουρκική μειονότητα, όχι μόνο στην Δυτική Θράκη, αλλά και στην Κο και στην Ρόδο. Προειδοποίησε τους Έλληνες να έρθουν στα συγκαλά τους, είναι αποφασισμένος, και αν δεν τον πράξουν αυτό και συνεχίσουν αυτή την συμπεριφορά, όπως προστήριξε ο ίδιος, μπορεί να οδηγηθούμε σε μια νέα καταστροφή. Κάνοντας ξεκάθαρη, βέβαια, αναφορά στη μικραστική καταστροφή του 1922. Άμεση ήταν απάντηση, βέβαια, και από πλευράς Ελλάδος, από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Οικονόμου, όπου εκείνος υποστήριξε ότι έχουμε το δίκαιο σαφώς με το μέρος μας και έχουμε την ικανότητα να υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Πάμε να παρακολουθήσουμε τα χαρακτηριστικά αποσπάσματα και επανερχόμαστε. Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum. Ciddi konuşuyorum. Özellikle bu millet kararlıdır ve bu millet bir şeyi söylerse ardını da takip eder. Sayın Miçotakis herhalde adalara turistik çıkarma yapıyor. Bununla bir yere varmak mümkün değil. Με ψυχραιμία αποδομούμε όλους τους ανιστόρητους και ανυπόστατους ισχυρισμούς. Δεν παρακολουθούμε τις προκλήσεις και τους χαρακτηρισμούς σε προσωπικό επίπεδο. Και από την άλλη πλευρά, αποφασιστικά και πάρα πολύ καθαρά, είναι γνωστό σε όλους ότι η χώρα έχει αναβαθμίσει και το γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό της αποτύπωμα, αλλά και την αποτρεπτική της ικανότητα, προκειμένου να μπορέσει ανά πάσα στιγμή να υπερασπιστεί την εθνική της κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Παρακολουθήσαμε, κυρίες και κύριοι, χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την σημερινή προκλητική έως και επικίνδυνη πλέον δήλωση του Τούρκου Προέδρου, την άμεση απάντηση της Ελλάδος. Την ίδια στιγμή όμως σήμερα, με κάθε επίσημο τρόπο, είχαμε την δημοσιοποίηση από την Υπουργεία Εξωτερικών 16 χαρτών, μέσα από τους οποίους αναφέρονται αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, δεν βλέπω χαρακτηριστικά, τους χάρτες που δημοσιοποίησε σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών, 16 χάρτες, όπου απαντούν απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό. Μέσα στους χάρτες, κυρίες και κύριοι, συμπεριλαμβάνονται σαφώς και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και το τουρκολιβικό μνημόνιο και όλες οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας από το 1973 και έπειτα. Γενικότερα αναφέρεται στο status quo της Ελλάδος με τη συνθήκη της Λοζάνης το 23 και των Παρισιών του 1947. Και γενικότερα οι χάρτες αυτοί, κυρίες και κύριοι, τεκμηριώνουν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τον τουρκικό αναθεωρητισμό, που όπως ξέρουμε πολύ καλά αντιβαίνει και το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Και αν μη τι άλλο, δεν επιφέρουν ηρεμία και σταθερότητα στην περιοχή. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά σήμερα, καθώς θα έχουμε κοντά μας σε λίγο μέσω Skype τον γεωστρατηγικό αναλυτή και διεθνολόγο, τον κύριο Αθανάσιο Δρούγο, για να συζητήσουμε πού το πάει ο Ερντογάν. Το μόνο σίγουρο πάντως είναι, κυρίες και κύριοι, μέχρι στιγμής, είτε η έξαρση αυτή της τουρκικής προκλητικότητας, είτε οφείλεται σε τουρκική κατανάλωση, όπως πολλοί υποστηρίζουν, καθώς μην ξεχνάμε ότι και ο Τούρκος Πρόεδρος αναμένει τις κρίσιμες προεδρικές εκλογές του 2023.
είτε εντάσσεται στο πλαίσιο της νεοοθωμανικής φαντασίωσης για περιφερειακή δύναμη, κάτι που μέχρι στιγμής δεν τον πετυχαίνει. Ό,τι και να είναι πάντως, αυτό που έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι μας είναι ότι πράγματι θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Και το λέω αυτό διότι έχουμε συνηθίσει τους γείτονες ό,τι λένε να το κάνουν. Είτε πρόκειται για τα Βαρόσια και την Αμόχωστο, είτε πρόκειται για παράνομες ενέργειες στην Κυπριακή ΑΟΖΟ αλλά και στην Ελληνική Υφαλοκρηπίδα, είτε πρόκειται για ναύτεξ και όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε να προκαλεί η τουρκική πλευρά. Όταν το λένε, το κάνουν. Άρα λοιπόν, σήμερα η δήλωση αυτή του Τούρκου Προέδρου έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Είναι αρκετά ανησυχητική. Έχουμε πλέον περάσει από ένα επίπεδο ρητορικής, σε πολεμική πλέον ρητορική, στρατιωτική απειλή ενδεχομένως, και η κατάσταση σαφώς δυσκολεύει όλο και περισσότερο. Και το ερώτημα βέβαια το κεντρικό είναι πού το πάει ο Ερντογάν. Και βέβαια να τονίσουμε ότι όλο αυτό οφείλεται σαφώς και σίγουρα και ορθώς στην προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης να διεθνοποιήσει πλέον την τουρκική προκλητικότητα. Αυτό το βλέπουμε πλέον σε κάθε συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού και των αρμόδιων υπουργών να θέτουν ψηλά στο θέμα το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας και στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ, σε όλες τις συνόδους κορυφής. Διεθνοποιούμε πλέον τα πεπραγμένα της Τουρκίας, αλλά και πού ακριβώς επιδιώκουν όλα αυτά. Άρα λοιπόν σίγουρα αυτός ο διπλωματικός μαραθώνιος στον οποίο έχει επιδοθεί η ελληνική πλευρά είναι ένας σημαντικός παράγοντας που έχει προκαλέσει εκνευρισμό στην Άγκυρα. Την ίδια στιγμή, προχθές, είδαμε και το νέο χαστούκι προς την Άγκυρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο θέμα κυρίως της ενταξιακής της πορείας. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψηφίστηκε με συντηρητική πλειοψηφία 448 ψήφων υπέρ και ενάντια 67, 107 βουλευτές απήχαν, μία έκθεση που αναφέρεται σαφώς στο θέμα επιδόσεων της Τουρκίας στα ανθρώπινα δικαιώματα, στο κράτος δικαίου, στη δικαιοσύνη και βέβαια σύσσωμοι ευρωβουλευτές διαπίστωσαν ότι η Τουρκία σαφώς οπισθοχωρεί σε όλα αυτά τα κρίσιμα ζητήματα. Την ίδια στιγμή επισήμαναν ξεκάθαρα στην Τουρκία ότι δεν μπορεί να τεθεί πλέον το δεχόμενο επανέναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων σε περίπτωση που δεν γίνουν και δεν προβλήσουν απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις. Ένα πολύ ψηλά, βέβαια, κυρίες και κύριοι, στο θέμα της συζήτησης ήταν και το θέμα της προκλητικότητας της Τουρκίας προς την Κύπρο και την Ελλάδα, όπου και οι Κύπροι εξέφρασαν τις δικές τους επιφυλάξεις και ανησυχίες, μάλλον, για τις τελευταίες προκλητικές δηλώσεις όλων των Τούρκων αξιωματούχων, όπου πραγματικά κάθε μέρα ακούμε και κάτι από τους γείτονες. Και αν παρατηρήσει κάποιος τα τουρκικά ΜΜΕ και τις εκπομπές, κυρίες και κύριοι, που αυτή τη στιγμή γίνονται στην Τουρκία, θα νομίζει κανείς πως έχουν πραγματικά πόλεμο. Ή το επιδιώκουν τουλάχιστον. Αυτό το διαπιστώνουμε αν παρατηρήσει κάποιος πραγματικά τις τουρκικές εκπομπές στο τελευταίο χρονικό διάστημα πάντοτε. Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο λοιπόν και σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία με τις γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές εξελίξεις να βρίσκονται σε εξέλιξη, αύριο στην Θεσσαλονίκη έχουμε ακόμα μια κρίσιμη σύνοδο κορυφής που αφορά βέβαια τα Βαλκάνια. Αύριο λοιπόν στην Θεσσαλονίκη παρουσία και του Έλληνα Πρωθυπουργού αλλά παρουσία και του Γερμανού Καγκελάριου Όλαν Σόλτς αλλά και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Μισελ θα τεθεί επιτάπητο στο θέμα της ενταξιακής σαφώς πορείας των Βαλκανίων, αλλά και γενικότερα πρόκειται για ένα φόρουμ περισσότερο συνεργασίας που στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση των κρατών. Θα συμμετέχουν 13 χώρες. Να πούμε ότι η διαδικασία συνεργασίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που θα πραγματοποιηθεί αύριο, είναι ένας παλιός θεσμός, ο οποίος ξεκίνησε, ιδρύθηκε το 1996 και η πρώτη σύνοδος κορυφής έγινε στην Κρήτη το 1997 και έκτοτε συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Και το κεντρικό βέβαια θέμα που αφορά όλους είναι και το μήνυμα που θα αποστείλει ο Γερμανός καγκελάριος Όλαν Σόλτς, ποιο θα είναι το μήνυμα που θα στείλει, γιατί το βλέμμα όλων μας αφού είναι στραμμένο προς την Τουρκία. Ενώ ενδεικτικά για τις χώρες που συμμετέχουν σε αυτήν την διαδικασία και που έχουν ιδρύσει βέβαια την διαδικασία συνεργασίας της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, οι 13 αυτές χώρες, κυρίες και κύριοι, είναι η Αλβανία, η Βοσνία-Ριζεγοβίνη, η Βουλγαρία, η Ελλάδα,
τα Σκόπια, η Ρουμανία, η Σερβία, η Τουρκία, ενώ είναι και η Κροατία, η Μολδαβία, το Μαυροβούνιο, η Σλοβενία και το Κωσοφοπαίδιο. Να πούμε ότι αύριο σύνοδο κορυφής, τελικά από ό,τι πληροφορούμαστε, θα συμμετάσχει και η Τουρκία, παρά τις σχέσεις που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο κόκκινο, σε επίπεδο υφυπουργού, από ό,τι γνωρίζουμε. Αύριο λοιπόν στην Θεσσαλονίκη θα ξεκινήσουν συνεργασίες, να πούμε, από το πρωί, παρουσία και του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Δένδια, και θα ακολουθήσει αργότερα το γεύμα ανάμεσα στον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Γερμανό Καγκελάριο. Στον πόλεμο της Ουκρανίας τώρα, κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται. Δυστυχώς ο εφιάλτης του πολέμου συνεχίζεται, οι εχθροπραξίες συνεχίζονται, άνθρωποι συνεχίζουν να χάνουν τις ζωές τους και άνθρωποι συνεχίζουν να μεταναστεύουν σε άλλες χώρες. Αυτή δυστυχώς είναι η υφιστάμενη κατάσταση μετά από πάρα πολλές ημέρες και από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί ο πόλεμος. Το γνωρίζουμε ότι μιλάμε για έναν παρατεταμένο πόλεμο, διότι αυτό αποδεικνύεται από όλες τις τελευταίες ενέργειες και πόσο δε μάλλον από την απόφαση της Ευρώπης να ενισχύσει οικονομικά με επιπλέον 9 δισεκατομμύρια ευρώ την Ουκρανία. Τα 9 αυτά, βέβαια, δισεκατομμύρια, να ειρηνήσουν παρόδο, προστίθενται στα ήδη 7 που έχει ήδη ανακοινώσει η ομάδα των G7 και το 1 δις, όπως έχει ήδη δεσμευτεί, να προσφέρει και η Γερμανία. Ο πόλεμος, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχει φέρει σημαντικά αποτελέσματα, δύσκολες συνθήκες και έχει προκαλέσει μια μεγάλη ενεργειακή και επιστημική κρίση. Στο θέμα της επιστημικής κρίσης είναι κάτι πλέον που κουνούν το κόδωνα του κινδύνου όλοι οι διεθνείς οργανισμοί, μεταξύ αυτών και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, αλλά και η πρόεδρος Κομισιόν εχθές για ακόμα μία φορά τόνισε ότι λόγω του πολέμου υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος παγκοσμίως αυτή τη στιγμή να απειλούνται από πολεμού περίπου 270 εκατομμύρια άνθρωποι. Ενώ την ίδια στιγμή, σε μια πολύ ανησυχητική δραματική προειδοποίηση, προέβη και ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ο οποίος έκανε λόγο για μία από τις μεγαλύτερες ενεργειακές κρίσεις που βιώνει αυτή τη στιγμή ο πλανήτης μας, ακόμα και από το 1970, γιατί τότε, όπως γνωρίζουμε, ήταν μία καθαρά πετρελαϊκή κρίση. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε κρίση φυσικού αερίου, κρίση ηλεκτρικού ρεύματος και πετρελαίου. Και ο ίδιος, βέβαια, αναφέρθηκε, έκανε μία δεματική μάλλον πρόβλεψη, ότι μπορεί από το χειμώνα στην Ευρώπη να υπάρχει ενέργεια και με δελτίο. Από την άλλη στιγμή, από την άλλη πλευρά, κυρίες και κύριοι, η προσπάθεια της Ευρώπης, παύλα Αμερικής, να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο, έχει οδηγήσει την Αμερική και την Βενεζουέλα να τα ξαναβρουν και να ξανακαθίσουν στο ίδιο τραπέζι. Μπάιντεν και Μαδούρο, λοιπόν, συμφώνησαν έτσι ώστε από αρχές Ιουλίου να ξεκινήσει η εισαγωγή φυσικού αερίου μέσω δύο ενεργειακών ευρωπαϊκών κολοσσών, ιταλικών και ισπανικών συμφερόντων, όπου θα μεταφέρουν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας στην Ευρώπη. Μια προσπάθεια για σαφώς πλήρη απεξάρτηση από την Ρωσία και ένα μήνυμα ξεκάθαρο, βέβαια, και της Αμερικής, που προσπαθεί μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο να περιορίσει και την προμήθεια φυσικού πετρελαίου της Βενεζουέλας προς την Κίνα, καθώς μέχρι στιγμής η συνεργασία αυτή αγγίζει περίπου το 70%. Αλλάζουν τελείως τα γεωπολιτικά συμφέροντα, κυρίες και κύριοι, και είναι κάτι που αποδεικνύεται σε καθημερινό πλέον επίπεδο. Εχθές, λοιπόν, στα δικά μας τώρα, στη Βουλή, σε υψηλούς τόνους κινήθηκε η συζήτηση, παύλα ενημέρωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου προς τα υπόλοιπα κόμματα, στην αρμόδια Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Εθνικής Άμυνας, και πλέον μεγάλη συζήτηση και μεγάλη κόντρα έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε όλα τα πολιτικά κόμματα για δύο θέματα κυρίως. Το πρώτον, τι γίνεται με τη Συμφωνία Ελλάδας-Γερμανίας σχετικά με την προμήθεια τεθωρακισμένων από την Γερμανία και την αντικατάστασή τους με τα ήδη υπάρχοντα. Και αφετέρου, το θέμα του αμυντικού υλικού που έχει αποστείλει ήδη η Ελλάδα προς την Ουκρανία και τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό. Είδαμε λοιπόν εχθές τη συζήτηση σε αρκετά υψηλούς τόνους. Βέβαια, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας δεν μας έκανε σοφότερους, θα μπορούσαμε να πούμε, καθώς δεν υπήρχε κάποια δημοσιοποίηση το τι ακριβώς έχει αποσταλεί, για λόγους εθνικούς βέβαια συμφέροντος, όπως ο ίδιος υποστήριξε και ανέφερε σε όλα τα πολιτικά κόμματα ότι όποιος θέλει να ενημερωθεί μπορεί να περάσει από το Πεντάγωνο ή από το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς να υπάρχει κάποια αίσθηση διαφάνειας
η απόκρυψη, διάθεση μάλλον απόκρυψη, αλλά καθαρά για λόγου εθνικού συμφέροντο. Θα τα δούμε όλα αυτά, καθώ στο δεύτερο μέρο θα έχουμε κοντά μα εκπρόσωπου από το Ελληνικό Κοινοβούλιο για να δούμε την κατάσταση. Και στο θέμα τη οικονομία τώρα, κυρίε και κύριοι, σήμερα για ακόμα μία φορά μα ήρθαν μαύρα μαντάτα από την Ελστάτ. Ο πληθωρισμό τον Μάιο άγγιξε το διψήφιο ποσοστό, αγγίζοντας το 11,3%. Εδώ βλέπουμε και τη σχετική χαρακτηριστική κάρτα που αυτή τη στιγμή βρίσκονται μεγαλύτερες αυξήσεις και αυτές αφορούν κυρίες και κύριοι το φυσικό αέριο, που έχει φτάσει περίπου στο 172,7%. Ακολουθεί ο ηλεκτρισμός στο 80,2%, το πετρέλαιο θέρμανση στο 65,1%, τα καύσιμα και λιπαντικά στο 36,6% και ελαία. Και λείπει, συγγνώμη, στο 23,2%. Αυτή, κυρίε και κύριοι, είναι πραγματικά η ζωφερή πραγματικότητα. Το αποτέλεσμα του πολέμου. Και δυστυχώς δεν υπάρχει και φως στο τούνελ για το τι θα επακολουθήσει και αν θα καλυτερεύσει αυτή η κατάσταση. Αρνητικό, λοιπόν, ρεκόρ, 11,3%, και από ό,τι διαβάζω, αποτελεί το αρνητικό ρεκόρ των τελευταίων 28 ετών, καθώς κάτι αντίστοιχο στο ποσοστό είχαμε το 1994, κυρίες και κύριοι. Και βέβαια η βασική πηγή των πληθωριστικών πιέσεων αποτελεί σαφώς η τιμή της βενζίνης, ρεύμα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, που καθημερινά, κάθε μέρα το ρεκόρ σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Όλα τα νοικοκυριά λοιπόν και οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε απόγνωση στη δίνη του πληθωρισμού και της ακρίβειας. Γίνονται προσπάθειες βέβαια από την ελληνική κυβέρνηση για την ανακούφιση, σίγουρα δεν φτάνει. Και σήμερα είδαμε και τη σχετική συνέντευξη τύπου του αρμόδιου υπουργού του κ. Σκρέκα και του κ. Σκυλακάκη σχετικά με κάποιες νέες πρωτοβουλίες που λαμβάνονται, όπως το σχέδιο η επιχείρηση θερμοστάτης, όπως ήδη θα έχετε ακούσει. Θα τα δούμε όλα αυτά στην εκπομπή. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, καλησπερίζω μέσω Skype τον κύριο Αθανάσιο Δρούγο, γεωστρατηγικό αναλυτή και διεθνολόγο, όπου έχουμε απόψε κοντά μας το πρώτο μέρος εκπομπής, για να συζητήσουμε κυρίως τα ελληνοτουρκικά, τα του πολέμου της Ουκρανίας και τα διεθνή. Κύριε Δρούγο, καλησπέρα σας. Άννα, καλησπέρα σε εσένα και τους τηλεθεατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τηλεοπτική πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δρούγο. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε, να επιτρέψετε, με τα ελληνοτουρκικά, σαφώς, όπου σήμερα είδαμε, νομίζω, την πιο προκλητική ίσως δήλωση που έχουμε ακούσει, ευθεία απειλή από τον Τούρκο Πρόεδρο προς την δική μας χώρα. Τα βάζει γενικότερα με τους πάντες, για ακόμα μία φορά και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Και ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι οι Τούρκοι ό,τι λένε να το κάνουν, κύριε Δρούγο. Πώς είδατε και πώς ακούσατε τις σημερινές δηλώσεις, πόσο ανησυχητικές ή επικίνδυνες θα μπορούσαν να είναι και αν πλέον μιλάμε για μία πολιτική απειλή ή πλέον για μία στρατιωτική απειλή πλέον, κύριε Δρούγο. Παρακαλώ. Άννα, να πω το εξής. Παρακολουθώ συνέχεια τις δηλώσεις, ιδιαίτερα αυτές τις εμπριστικές και κριτικές του Τούρκου Προέδρου και τις ακολουθίες του ΚΙΔΑ ή του Υπουργού Εξωτερικών του Τσαβούσογλου, του εκπροσώπου του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΠ, ο Μέρτσελικ, και πολλών άλλων εναντίον της Ελλάδος κυρίως το τελευταίο διάστημα. Σήμερα είχαμε αναμενόμενο, διότι ήταν η τελευταία ημέρα της τουρκικής, θα λέει κανείς, διεθνούς, γιατί υπήρχε συμμετοχή πολλών χωρών, άσκησης με αμφίβια, αποβατική, αεροναυτική, γενικώς μια διακλαδική άσκηση στην περιοχή της Σμύρνης και βέβαια στον κόλπο του Ντογκάμπεϊ μεταξύ της περιοχής της Χίου και της Σάμου, που συνήθως γίνονται μεγάλες ασκήσεις της Τουρκίας επί πολλά χρόνια. Ο Τούρκος Πρόεδρος ήταν μαζί με τον Υπουργό Άμυνας Χουλουσία Κάρ και βεβαίως μαζί με τον Μπαχτσελή, τον σύμμαχό του στη λεγόμενη Λαϊκή Συμμαχία, την εκλογική συμμαχία που έχουν εδώ και χρόνια, αρχηγό του γκριζολικικού, να το πω έτσι, κόμματος της εθνικιστικής δράσης MHP και γνωστού για την πεζοδρομική, αν μου επιτρέψει να πω, συμπεριφορά του με τις απειλές τις οποίες εκφράζει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, Άννα μου, το γεγονός ότι προημερών είπε ότι αν μας αγγίξει τις φλέβες, εμείς θα ξεριζώσουμε καρδιές. Τώρα αυτά είναι πράγματα, θα λέει κανείς, εκτός της ελαχίστης διπλωματικής συμπεριφοράς, ελαχίστης. Τώρα αυτά που είπε σήμερα ο Ερντογάν. Προφανώς, ας μην ήταν πάλι απειλητικά, το συνέλθετε, ένα.
μην βάζετε στρατεύματα και υλικό πάνω στα νησιά, γιατί κατά τη γνώμη του και τη γνώμη της Τουρκίας τα νησιά πρέπει να είναι χωρίς ένοπλες δυνάμεις και χωρίς οτιδήποτε άλλο αμυντικό υλικό, να το πω έτσι. Και βεβαίως είπε και πολλά άλλα τα οποία προφανώς δείχνουν περαιτέρω απειλητικές διαθέσεις. Έχω πει όταν με φιλοξένησες και την προηγούμενη φορά ότι προσωπικά δεν βλέπω πόλεμο με την έννοια του πολέμου, να είμαι σαφής και καθησυχαστικός. Βλέπω όμως ότι ιδιαίτερα μετά την 30η Ιουνίου, και θα το εξηγήσω γιατί, δεν αποκλείονται ασύμμετρες ενέργειες ή υβριδικές απειλές να υλοποιηθούν ή μη γραμμικές ή μη συμβατικές. Για παράδειγμα, από προσφυγό μεταναστευτικά μέχρι έξοδο του τετάρτου γεωτρητικού πλοίου από την περιοχή της Ανατολική Μεσόγειο ή κάποιες ενέργειες παράνομες, παραβατικές στο τουρκολιβικό μνημόνιο, γιατί και η Λιβύη δεν μας τα λέει καθόλου καλά τώρα, και η μία κυβέρνηση και η άλλη, μια και επικρατεί χάος. Μάλιστα πριν από λίγο μιλούσαμε την Τρίπολη, άλλα λέει η Τρίπολη, άλλα λένε οι άλλοι, αλλά και η Τουρκία και στις δυο δυνάμεις της Λιβύης έχει πλέον δυστυχώς επιρροή. Κατόπιν τούτου, συμπερασματικά, θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι μέχρι την 30η Ιουνίου, και το τονίζω αυτό, θα είναι οι δηλώσεις εμπριστικές, επιθετικές, αήθεις, ανεδαφικές, θα λέει κανείς, και απειλές. Γιατί λέω το 30 Ιουνίου, γιατί όπως ξέρεις, Άννα μου, 23 με 24 του μηνός έχουμε την Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία θα είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, φυσικά δεν θα είναι ο Τούρκος, γιατί η Τουρκία ούτε είναι ούτε θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά προφανώς θα υπάρξει κάποια τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ήδη έχουμε κάνει μια πολύ καλή κίνηση, αυτή με τους 16 χάρτες που έχει παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός και στον Τζο Μπάιντεν και στον Νταβός, η οποία αυτή είναι αρκετά τεκμηριωμένη, είναι καλή δουλειά του Υπουργείου Εξωτερικών. Ορισμένες φορές κάνουν πραγματικά πολύ καλή δουλειά και πιστεύω αυτό θα το δείξει και ευρύτερα και σε άλλες χώρες όπου θα επισκεφθεί και σε άλλες διεθνείς οργανισμούς. Αλλά πιο σημαντικό για μένα είναι το ΝΑΤΟ, όπου 28 με 30 Ιουνίου γιορτάζονται τα 40 χρόνια της Ισπανίας από την εποχή του Φελίπε Γκονζάλεθ ως Πρωθυπουργού της Ισπανίας και της Ισπανικής συμμετοχής στο ΝΑΤΟ. Και βεβαίως γίνεται η Σύνοδο της Μαδρίτης, η οποία θα είναι ιστορική. Ναι, σημαντικές. Άρα, με λίγα λόγια, κύριε Δούργο, εκτιμάτε λοιπόν ότι εσείς δεν βλέπετε το παιχνίδι να χοντρέρει, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, το ενδεχόμενο δηλαδή μιας πολεμικής σύρρεξης, και το λέω αυτό γιατί οι συγκεκριμένες δηλώσεις σήμερα έγιναν στο πλαίσιο της διακλαδικής άσκησης ΕΦΕΣ 2022, όπως προαναφέρατε. Κάτι στο οποίο βέβαια θα προβληματιστούμε αρκετοί, γιατί σε αυτό συμμετέχουν από ό,τι διάβαζα και Αμερικάνοι αλλά και Γάλλοι, έτσι, σε αυτή την άσκηση. Και μιλάμε για ασκήσεις που. Ναι. Με ακούτε? Μιλάμε για επικίνδυνες ασκήσεις που έχουν και στόχο κατάληψη νησιών, έτσι. Και το βλέμμα όλων μας βέβαια είναι στραμμένο στα νησιά του Αιγαίου, κύριε Δρουγό. Ασφαλώς δεν πρόκειται να γίνει επίθεση στη Σριλάνκα, ούτε στην Ταϊβάν από εδώ. Αλλά αυτό που λέω είναι ότι πρόσεξε το ότι μέχρι 30 Ιουνίου, Άννα, θεωρώ ότι είναι σημαντική ημερομηνία, διότι 28 με 30, αναγκαστικά τι να κάνουμε, η Τουρκία το 1952 είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ μαζί μας, θα είναι ο Ερντογάν στη Μαδρίτη. Ο Ερντογάν δεν θα είναι στις Βρυξέλλες, γιατί δεν έχει καμία σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα να δούμε πώς θα εξελιχθεί μέχρι τότε. Αλλά από εκεί και πέρα, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ανησυχώ πάρα πολύ, κυρίως για υβριδικές ενέργειες, ασύμμετρες, μη συμβατικές, θέματα που μπορεί να εμπλέξουν με τουρκολιβικό μνημόνιο, με παράνομες γεωτρήσεις, παράνομες, θα λέει κανείς, ρήψεις καλωδίων για παρακολούθηση δραστηριοτήτων στο βυθό, προσφυγομεταναστευτικά, μα ανησυχούν αυτά, ναι. Αλλά πόλεμο να γίνει μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, προσωπικά δεν το βλέπουμε τίποτα. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή ακούγονται διάφορα και τα άκουσα τις τελευταίες 48 ώρες ότι μην καταληφθεί ελληνικό νησί και κάτι άλλες άστοχες δηλώσεις κάποιων ανθρώπων από τα πληκτρολόγια και από τον καναπέ, επέτρεψέ μου να πω αυτή τη στιγμή ότι κάτι τέτοιο δεν το βλέπω να γίνεται. Η άσκηση ασφαλώς είχε επικίνδυνα σενάρια, σαφώς αυτό που λες, και αποβατικά και αμφίβιες ενέργειες. Και προφανώς ναυτικό πυροβολικό χρησιμοποιήθηκε στον κόλπο του Ντογκάμπεϊ και έγιναν και ενέργειες με Αζέρους κομάντος και με Αλβανούς κομάντος, έτσι να τα λέμε αυτά. Βέβαια ήταν 37 οι χώρες παρούσες, 14 με δυνάμεις, και σωστά ανέφερες ότι υπήρχε ένα τεράστιο αμερικανικό αποβατικό πλοίο, υπήρχαν Γάλλοι αλεξιστωτιστές οι οποίοι έπεσαν κοντά στην Έφεσο, υπήρχε η Ιταλική φρεγάτα και βεβαίως υπήρχαν ακόμα και οι Αλβανοί και οι Αζέροι και οι Βόσνοι, έστειλαν και αυτοί κάποιες ειδικές δυνάμεις, ενώ κομάντος κλπ. Άρα καταλήγω ότι βλέπω να κλιμακώνεται η ρητορική, η επιθετική λεκτική μέχρι 30 του μηνός αρκετά.
Δηλαδή περιμένω και αύριο και μεθαύριο νέες δηλώσεις. Είτε από τον Ερντογάν, είτε από τον Τσαβούσοβλου, είτε από τον Μπαχτσελή. Αλλά από εκεί και πέρα για μένα το πιο κρίσιμη περίοδος να έχουμε περαιτέρω ένταση που να μην μένει αποκλειστικά στα λόγια είναι από μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στις 30 Ιουνίου. Και αυτό γιατί θα γίνουν κάποιες προσπάθειες είτε από τον Όλαφ Σόλτς, είτε από τον Γενικό Γραμματέα Γιάν Στόλτεμπεργκ, είτε από τους Αμερικανούς που έχουν το πάνω χέρι στο ΝΑΤΟ, τουλάχιστον αυτοί είναι σίγουροι ότι το έχουν το πάνω χέρι, οι Αμερικάνοι, οι Βρετανοί και οι Γερμανοί, μήπως τον φέρουν λίγο στα λογικά του. Αλλά οπωσδήποτε είναι προβληματική η περίπτωση Ερντογάν, άναμα από πάση πλευράς, γι' αυτό και θέλει προσοχή. Καθημερινή παρακολούθηση, αλλά όχι φοβία. Γιατί βλέπω ότι κάποιοι. Όχι φοβία, αλλά φοβία, ξέρετε κάτι, αν ανοίξουμε τα κανάλια της γειτονικής χώρας και παρακολουθήσουμε συνεντεύξεις, όπως κάνουμε και εμείς εδώ, η πολεμική ρητορική που ακολουθείτε είναι ακραία. Και πολύ, εγώ δεν ξέρω αν γενικότερα όλο αυτό εντάσσεται, κύριε Δρούγο, σε ένα μακρόπνο σχέδιο της Τουρκίας. Και δεν είναι μόνο για λόγους εσωτερικής πλέον κατανάλωσης. Νομίζω ότι πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Και το λέω αυτό, ότι ο Ερντογάν είχε και ακόμα ένα όπλο στη φαρέτρα του. Και με προβλημάτισε ιδιαίτερα, μόλις το διάβασα αυτό προχθές, ότι βλέπω την αντιπολίτευση να είναι κατά κάποιο τρόπο μαζί του. Δηλαδή, διάβασα τον ηγέτη του, τη δήλωση του ηγέτη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ο οποίος του είπε: κάνε το βήμα και εμείς θα είμαστε μαζί σου. Κοίταξε, σε αυτό να απαντήσω. Ο Γελιζάρογλου, ο επικεφαλής του μεγαλύτερου κόμματος, ας πούμε, η αξιωματική αντιπολίτευση ή και μαλική, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, προβαίνει και αυτό σε ακραίες δηλώσεις. Και η αξενέρ του καλού κόμματος, δηλαδή σε μια σε ζητήματα, πώς να το πω, διπλωματίας και εξωτερικής πολιτικής και αμυντικής πολιτικής, οι Τούρκοι έχουν 9 γραμμή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διαφέρει πολύ από εμάς. Έχουν 9 γραμμή και βεβαίως είπε, όπως, επειδή ξέρει, κατηγορούν τον Ερντογάν ότι επί τόσα χρόνια δεν έκανε τίποτα για κατά τη γνώμη τους 16 έως 18 νησιά που θεωρούν οι Κεμαλικοί ότι κατέχονται, αν είναι δυνατόν, παράνομα από τη χώρα μας, κατά παράβαση συμφωνιών Λοζάνης και, ας πούμε, της περιπτώσεως των Παρισίων 1947, μέσα αναφέρονται στην Ψέριμο, αναφέρονται σε νησιά από την Αστυπάλαια, στους Αρκούς, στους Λειψούς, Φαρμακονήσια, Αγαθονής κλπ. Συνεπώς αυτό που λες είναι σωστό. Δηλαδή ότι υπάρχει 9 γραμμή και η αντιπολίτευση σιγοντάρει, πώς να το πω σε πιο έτσι, πρακτική έκφραση, τις άθλιες μεθοδεύσεις και κινήσεις του Ερντογάν. Αυτό είναι το ένα. Παράλληλα, μην ξεχνάμε ότι έχει και πολλά μέτωπα ανοίξει. Χθες, για παράδειγμα, και σήμερα παρακολουθούσα την επίσκεψη Λαυρόφ στην Άγκυρα, όπου αυτή τη στιγμή βλέπω ότι και εκεί το σιγοντάρουν οι Ρώσοι σε ό,τι αφορά τη Συρία από εκεί. Και αυτό θέλει προσοχή. Έχει και το πολύ μεγάλο ανοιχτό μέτωπο τι θα γίνει με τη σκανδιναβική διεύρυνση του ΝΑΤΟ. Αναφέρομαι σε Σουηδία και Φιλανδία. Αντιλαμβάνεσαι ότι έχει ανοίξει σε πολλά μέτωπα. Οι Αμερικανοί του είπαν: μην τολμήσεις και μπει στη Συρία πάλι. Έχει μπει τρεις φορές, όπως ξέρεις. Κατέχει ολόκληρες λωρίδες γης στη Βόρεια Συρία. Έχει μόνιμη παρουσία μέσα. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό λέει: εμείς δεν παίρνουμε άδεια. Έτσι είπε ο Αμερικανός. Εμείς δεν παίρνουμε άδεια από κανένα. Το αν δεν παίρνουμε ή δεν παίρνουμε άδεια, αυτό είναι μεγάλο θέμα συζήτηση. Στο ερώτημά σου συμφωνώ. Ναι, η αντιπολίτευση θέλει προσοχή. Ναι, υπάρχει 9 γραμμή. Ναι, υπάρχει σιγουντάρισμα του Ερντογάν. Και παρά, εγώ δεν είμαι από αυτού που λένε ότι όχι, η τουρκική οικονομία χάνεται ή η Τουρκία σβήνει. Χρόνια στη ζωή μου ακούω την τουρκική οικονομία να σβήνει και η τουρκική οικονομία, επειδή έχει πολύ μαύρο σε πολλά πράγματα, επιβιώνει. Άρα, ούτε επειδή έχει εκλογές. Εκλογές έχει, αυτό θα το παλέψει, μήπως επανεκλεγεί. Και δεν ξέρουμε και τι μέσα θα χρησιμοποιήσει, έτσι. Γιατί είναι δαιμόνιος άνθρωπος. Είναι άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ περίεργες σκέψεις, δεν ξέρω τι άλλα προβλήματα έχει. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αλλά μην καλύπτουμε όλο ότι η οικονομία της Τουρκίας ή ότι έχει εκλογές εξαιτίας αυτού τα βάζει με την Ελλάδα. Γιατί αν προσέξεις, για να κλείσω αυτό το σημείο, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επανέφερε τις σχέσεις, με τη Σαουδική Αραβία, με την Αίγυπτο στο θέμα της Λιβύης, και αυτό προσέξουμε κι εμείς, γιατί έχουν τελευταία γίνει πολλά πράγματα στη Λιβύη και εδώ λόγω Ουκρανίας, Ρωσίας, λόγω COVID δεν τα πολύ παρακολουθήσαμε. Ακόμα και με την Αρμενία στο θέμα του Ναγκόρνο Καραμπάχ με τους Αζέρους και βεβαίως ακόμα και με το Ισραήλ, το με τις επισκέψεις τις οποίες έκανε ο Τσαβούσοβλου πρόσφατα στο Τελαβίβ και ο Ισραηλινός πρόεδρος Χέρτζοκ στην Άγκυρα. Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά οι σκληρές θέσεις. Την ίδια στιγμή όμως που και εκείνος σαφώς ακολουθεί μια πολιτική περαιτέρω σύσφυξης των σχέσεων με άλλα κράτη που για ένα χρονικό διάστημα είχαν παγώσει, την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι και η ελληνική πλευρά έχει προχωρήσει και έχει υιοθετήσει ένα δόγμα διεθνοποίησης και αποτροπής του τουρκικού αναθεωρητισμού. Και ήθελα να σας ρωτήσω αν εκτιμάτε ότι ένας από τους βασικούς λόγους που πλέον έχει οδηγήσει σε τέτοιο εκνευρισμό τη γειτονική χώρα είναι ακριβώς το γεγονός ότι πλέον, όπου βρεθούμε και όπου σταθούμε, η πολιτική ηγεσία δηλαδή, έχει ψηλά το θέμα της τουρκικής υποκλητικότητας.
Έχουμε συμμάχους μας που καταδικάζουν λεκτικά μεν την στάση της Τουρκίας. Αυτό το είδαμε και στο Ευρωκοινοβούλιο προχθές, που και εκεί καταδικάστηκε από πάρα πολλούς ευρωβουλευτές των υπολείπων χωρών. Άρα λοιπόν αυτή η τακτική που ακολουθεί πλέον η ελληνική πλευρά, έχοντας αφήσει κατά κάποιο τρόπο το δόγμα του κατευνασμού σε εισαγωγικά, είναι κάτι που προβληματίζει τον Ερντογάν και αποτρέπει και τους δικούς τουρκικούς σχεδιασμούς, κύριε Δρούγο? Γιατί αναφέρεται προηγούμενα και τη σημαντική ενέργεια του Υπουργείου Εξωτερικών, όπου δημοσιοποίησε 16 χάρτες, αρκετά αναλυτικούς, αν τους δούμε, μέσω του οποίου περιγράφεται αναλυτικά οι παράνομες αξιώσεις και τουρκικές αξιώσεις της γείτονος χώρας, κύριε Δρούγο. Άννα μου, η διεθνοποίηση είναι καλή. Πρώτον, οι 16 χάρτες, όπως τους είδα, πιάνουν από το 1973 και τις πρώτες, θα λέει κανείς, τουρκικές παράνομες αξιώσεις στο θρακικό πέλογος κοντά στην Καβάλα και στην περίπτωση του Πρίνου, με τις ενέργειες της κρατικής εταιρείας ΡΑΟ, της τουρκικής, για έρευνες. Επίσης, αυσιμή, και φτάνουν μέχρι τη γαλάζια πατρίδα. Φύγουν μέσα στις γκρίζες ζώνες, φύγουν αυσιμή της παραβιάσης του εθνικού εναερίου χώρου, φύγουν πολλά πράγματα. Είναι καλά δουλεμένοι χάρτες. Εγώ ξέρω, είμαι λίγο. Κύριε Δρούγο, όσο μιλάτε, βλέπουμε τους σχετικούς χάρτες, ναι, που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα από το Υπουργείο Εξωτερικών. Παρακαλώ. Ναι, μερικούς βλέπω και εγώ τώρα. Ναι. Λοιπόν, είναι καλή. Και βεβαίως, μέσα σε 16 χάρτες παρουσιάζεται μια διαδρομή από το 1973 έως το 2021-2022 με τις τουρκικές προκλήσεις, εξηρά θάλασσα αέρα, αμφισβητήσεις νησιών, τι γίνεται με τα γεωτρύπανα, τι γίνεται αυτή τη στιγμή με το τουρκικό μνημόνιο και με πολλά άλλα. Θετικό, η διεθνοποίηση είναι καλή. Η διεθνοποίηση επίσης είναι καλή, γιατί παρουσίασε και στον Νταβός ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στις ΗΠΑ, το Λευκό Οίκο, το τι ακριβώς γίνεται. Και προφανώς και στον κύριο Σόλτς, στην πρόσφατη συνάντηση, η οποία είχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Γερμανό Καγκελάριο. Θα παρουσίαζε αυτά και στην κυρία Αναλένα Μπέρμποκ, την Υπουργό Εξωτερικών, η οποία θα ήταν αυτή η εβδομάδα εδώ, αλλά λόγω COVID-19 επιστρέφοντας από το Πακιστάν. Καλά, κύριε Δρούγο, επιτρέψτε μου να σας πω καλύτερα που δεν ήρθε, γιατί εγώ διάβαζα την ανακοίνωση που έβαλε πριν έρθει. Είχε μία φιλοερντογανική στάση. Βασικά, διαμέτρα δύο σταθμά, και Ελλάδα και Τουρκία. Και για την Ελλάδα είπε πολλά, γιατί η Τουρκία βέβαια είπε κάποια πράγματα, ασφαλώς, αλλά μην ξεχνάμε ότι στα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στα θέματα δικαιωμάτων των γυναικών και σε πολλά άλλα θέματα που άπτονται μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίες έχουν κυριολεκτικά εξολοθρευτεί από τον Ερντογκάν, θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι ήταν πάρα πολύ θετική. Αλλά εδώ και πέρα είπε για δύο καρδιές, είπε για κάποια πράγματα τα οποία ούτε λίγο ούτε πολύ νομίζω πρέπει να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη. Τέλος πάντων, το γεγονός είναι αυτή τη στιγμή ότι προσεχώς. Αυτό είναι το ένα. Η διεθνοποίηση για μένα, Άννα, είναι σημαντική διότι δίνει βαρύτητα σε ελληνικές θέσεις να παρουσιαστούν ευρύτερα. Άρα καταλήγω στο συμπέρασμα ότι όπως είναι τα πράγματα, καλώς την κάναμε. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Εγώ νομίζω καλώς ότι καθυστερήσαμε κιόλας, κύριε Δρούγο, έτσι. Νομίζω ότι σωστό, όλα αυτά θα έπρεπε να είχαν γίνει χρόνια πίσω. Καλλιεργά παρακούτε θα μου πείτε από την άλλη, αλλά είναι βασικά θέματα που νομίζω θα έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όπως γιατί πρέπει να πείσεις τους Γάλλους, τους Ευρωπαίους, με χειροπιαστά πράγματα, έτσι, γιατί δεν μπορούν να αντιληφθούν 100% την τουρκική προκλητικότητα. Δεν μπορούν να το αντιληφθούν αυτό, κύριε Δρούγο, έτσι. Και νομίζω η παρουσίαση του κυρίου Δένδια, το γεγονός ότι σε διάφορες διεθνείς διασκέψεις δώσαμε το παρόν όταν κάποτε δεν δίναμε και την πρέπουσα βαρύτητα, προφανώς η επιμέρευση είναι θετικό. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό που δεν μου αρέσει εδώ στην Ελλάδα και το οποίο συμβαίνει τελευταία είναι η διαφωνία την οποία εκφράζουν κάποιοι αστοιχείωτοι και άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν τα πράγματα σχετικά με το θέμα των όπλων στην Ουκρανία. Αυτό, Άννα, είναι πολύ σημαντικό. Θα έρθω μετά, κύριε Δρούγο, σε αυτό παρακαλώ. Ναι. Να κλείσουμε λίγο με την αυριανή σύνοδο κορυφής. Υπουργός Εξωτερικών δεν ήρθε, αλλά θα έρθει αύριο ο Όλαν Σόλτς, ο Γερμανός Καγκελάριος, μια πολύ σημαντική επίσκεψη που θα βρεθεί και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής στην Θεσσαλονίκη αύριο. Θέλω να σας ρωτήσω τι να περιμένουμε από αυτήν την συνάντηση και ποιο είναι και το μήνυμα που ενδεχομένως μπορεί να στείλει και ο Γερμανός Καγκελάριος. Κοίταξε, ο Γερμανός Καγκελάριος μετά την τελευταία συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και μετά την ανταλλαγή σχετικά με τα εξοπλιστικά συστήματα, προφανώς έκανε μια θετική δήλωση για την Ελλάδα, επικρίνοντας όπως και το State Department τους Τούρκους. Βέβαια, η Γερμανία, όπως ξέρεις, πολλές φορές κρατούσε στάση, πώς θα το πω, φιλοτουρκική και δεν ήταν σοβαρή. Τώρα, στην προηγούμενη περίπτωση, βλέπουμε μια θετική
προσαρμογή της Γερμανίας. Είναι σημαντικό ότι οι Γερμανοί παίζουν κυρίαρχο ρόλο στα Βαλκάνια επί χρόνια. Όπως είπε στην αρχή, λίγο που σε άκουσα και σε πρόλαβα, θα είναι αρκετές προσωπικότητες, τουλάχιστον για μία μέρα στη Θεσσαλονίκη, προερχόμενες από τα κράτη της Βαλκανικής, από τα κράτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η εικόνα την οποία έχω είναι ότι αυτή τη στιγμή η Γερμανία θέλει περαιτέρω εμπλοκή στα Βαλκάνια. Μην ξεχνάμε ότι παίζει καθοριστικό ρόλο και στο Ουκρανικό και είναι και μία χώρα η οποία, εντάξει, δίνει και σε εμάς όπλα, αλλά βεβαίως έχει και τεράστια εξοπλιστικά συμφέροντα και προγράμματα με την Τουρκία. Είτε αυτά λέγονται άρματα Λέοπαρντ, είτε λέγονται υποβρύχια σαν τα δικά μας, είτε οτιδήποτε άλλο. Πάντως θετικά βλέπω την παρουσία της Γερμανίας και την σχετική επανεργοποίηση. Μην ξεχνάμε όμως ότι έχουμε περιπτώσεις κρίσιμες, γιατί και τα Βαλκάνια δεν είναι απόλυτα ήσυχα, έτσι. Χθες, για παράδειγμα, θα το ξέρεις, δεν έπεσε, αλλά κατέστη η κυβέρνηση μειοψηφίας, η κυβέρνηση τετρακομματική της Βουλγαρίας, υπό τον κύριο Κυρίλ Πετκόφ. Γιατί αυτή μια από τα άλλα κόμματα διαφώνησε σχετικά με τη συμπεριφορά της Σόφιας με τα Σκόπια, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τέτοια γεγονότα. Θεωρώ πάντως, εν κατακλείδη, την επίσκεψη Σόλτ σημαντική. Περιμένω από τη Γερμανία ευρύτερη εμπλοκή. Ασφαλώς η Γερμανία παίζει καθοριστικό ρόλο σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Και ως εκ τούτου, η ελληνική πλευρά, η ελληνική διπλωματία, ας εκμεταλλευτεί τη συγκεκριμένη σύνοδο κορυφής, η οποία γίνεται με προσκεκλημένο το γερμανό καγκελάριο. Γιατί να μην είναι εδώ? Θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι και με διάφορα ζητήματα μπορούν να συζητηθούν πιο ανοιχτά. Δεν περιμένω ούτε τον Έντι Ράμα να αποδεχτεί τις ελληνικές θέσεις, ούτε τον. Τους, πώς να το πω, άλλους στην περιοχή της βορείου των ελληνικών συνόρων να συμμορφωθούν, αλλά όπως είπατε, ανοιχτά κανάλια διπλωματίας και διεθνοποίηση των θεμάτων μας δεν είναι κακό. Είναι και άλλα θέματα πρέπει να το διεθνοποιήσουμε. Και εγώ διαβάζω ότι γενικά όλοι οι ηγέτες της Ανατολικής Ευρώπης που θα βρεθούν αύριο καρτούν μικρό καλάθι. Έτσι, είναι περισσότερο μια προπαρασκευαστική, θα λέγαμε, επίσκεψη για την προετοιμασία της επόμενης συνόδου που θα γίνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Δυτικά Βαλκάνια. Όπως και να έχει, πάντως είναι κρίσιμη επίσκεψη της Γερμανίας. Θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά νομίζω εδώ θα πρέπει λίγο να επισημάνουμε και το εξής, ότι χρειαζόμαστε και την έμπρακτη στήριξη της Γερμανίας, γιατί ξέρουμε πολύ καλά αυτό μπορεί να γίνει με ποικίλους τρόπους, όπως το θέμα του εμπάργου όπλων προς την Τουρκία, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι οι χώρες Ευρώπης προμηθεύουν με όπλα την Τουρκία και άλλα εξοπλιστικά προγράμματα. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τίθενται επιτάπητος συνεχώς και ζητούμε και επιζητούμε και την έμπρακτη στήριξη και υποστήριξη των συμμάχων μας, κύριε Δούργο, και όχι μόνο της Γερμανίας, έτσι, και άλλες χώρες. Μεταξύ αυτών, Ιταλία και Αμερική, σαφώς. Άννα μου, λίγο κόσμος ξέρει ότι χθες ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας στην Άγκυρα και η Ολλανδία είπε ότι θα αρχίσει να επανέρχεται, ξέρω εγώ, στο να δίνει οπλικά συστήματα στην Τουρκία. Είπε ότι πάτε 1.000.000 Ολλανδοί τουρίστες, επειδή άκουσα τον κύριο Χούκστρα, θα πάνε στην Τουρκία και κάπου 500.000 Τούρκοι που υπάρχουν στην Ολλανδία είναι γέφυρα για τις δύο χώρες. Είπε αυτή τη στιγμή, όπως και η Σουηδία, προσπαθούν και αυτές τώρα, επειδή εκβιάζει ο Ερντογκάν, μιλάμε για τεράστιο εκβιαστή, καθές κάπως να προσαρμοστούν. Γι' αυτό είπα, είμαστε σε πολύ κρίσιμες φάσεις χρονικά και βεβαίως είναι πολύ ρευστές οι διεθνείς σχέσεις πέραν του πολέμου της Ουκρανίας με τη Ρωσία. Κύριε Δρούγο, να περάσουμε και στα υπόλοιπα θέματα. Με αφορμή τον πόλεμο βέβαια της Ουκρανίας. Έχει γίνει μεγάλος ντόρος εδώ στο Κοινοβούλιο. Είδαμε και χθες την ενημέρωση από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Τι γίνεται τελικά με τα θωρακισμένα τα οποία θα έρθουν από την Γερμανία? Τι προβλέπει αυτή η συμφωνία? Αν είναι εθνικά συμφέρουσα, έτσι, το κεντρικό ερώτημα όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης και της Ελλάδος αντιπολίτευσης. Αφενός και αφετέρου, τι ακριβώς έχει στείλει η Ελλάδα μέχρι στιγμής στην Ουκρανία, που εκεί δεν υπήρχε μια δημοσιοποίηση σχετικής λίστας από τον αρμόδιο υπουργό για λόγους εθνικού βέβαια συμφέροντος. Ένα ερώτημα πάνω σε αυτό, κύριε Δρούγο, και αφετέρου σαφώς και από το μέτωπο του πολέμου, να μας πείτε κι εσείς, σύμφωνα με το δικό σας ρεπορτάζ, τις τελευταίες ενδεχομένες εξελίξεις, καθώς παρατηρούμε πράγματι ότι μιλάμε πλέον για έναν παρατεταμένο πόλεμο. Κάτι το οποίο αποδεικνύεται από πάρα πολλές ενέργειες, κύριε Δρούγο, και πόσο δε μάλλον την οικονομική ενίσχυση της Ουκρανίας από την Ευρώπη, η οποία συνεχίζεται. Παρακαλώ. Άρα να αρχίσω λίγο με τα ουκρανορωσικά και μετά θα έρθω στα δικά μας και τα όσα έγιναν στο Κοινοβούλιο. Θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι η Ουκρανία αναμένει τα μεγάλα οπλικά συστήματα που έρχονται από Αμερική, Γερμανία και Βρετανία. Με αυτά τα μεγάλα βιδοβόλα,
και τα πυροβόλα τα οποία λαμβάνει, ας πούμε, τύπου 142 HIMARS, να μην πω σε τεχνικές λεπτομέρειες, τα οποία εκπαιδεύονται τώρα Ουκρανοί στην Αμερική, στη Γερμανία και στην Πολωνία, μόλις αυτά σε περίπου 1-1,5 μήνα ενταχθούν πλήρως στις Ουκρανικές δυνάμεις στον Ντονμπάς, δηλαδή στην Ανατολική Ουκρανία, προφανώς η Ουκρανία ενισχύεται πάρα πολύ και θα περάσει σε αντεπίθεση. Αυτή τη στιγμή οι Ρώσοι έχουν ξεφύγει κυρίως από το δόγμα τους. Εγώ, επειδή τους έχω μελετήσει από Σοβιετολόγους, ρωσολόγους προέρχομαι, θα σας πω, ας πούμε, ότι έχουν ξεφύγει και επικυρίζουν σε παλιά δόγματα σοβιετικά, τα οποία καταστρέφουν πόλεις, καταστρέφουν γέφυρες. Αυτά δεν πετυχαίνουν, γιατί η Ρωσία είχε στραφεί σε πιο σύγχρονο δόγμα. Επειδή απέτυχε, επειδή έχει σοβαρά προβλήματα, επειδή έχει μείνει χωρίς εφέδρους, επειδή έχει μείνει χωρίς οπλικά συστήματα, επειδή υπάρχει ασυνεννοησία στρατιωτικών δυνάμεων, αν μπούμε σε λεπτομέρειες, μόνο την 35η στρατιά να δει τη Ρωσία τι ζημιές έχει πάθει, όχι σύμφωνα με τους Ουκρανούς, σύμφωνα με ανεξάρτητους αναλυτές, αντιλαμβάνεσαι ότι η Ρωσία έχει πρόβλημα. Τι κάνει τώρα, προσπαθεί στην περιοχή του Σεβεροντόνετσκ και γενικώς στο Λουχάνσκ, από όλο τον Ντονμπάς, να ενισχύσει τις θέσεις της. Και γίνονται πολύ σκληρές μάχες σε αστικό περιβάλλον, σε πόλεις, σε κομοπόλεις. Προφανώς εκεί συγκριτικά με το Κίεβο ή το Χάρκοβο, επειδή είναι πιο ισχυρή και έχει κάνει συγκεκριμένες, ας πούμε, επιτυχίες. Τοπικές, το τονίζω. Από εκεί και πέρα τώρα βεβαίως αναμένουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα όταν η Ουκρανία περάσει στην αντεπίθεση. Γιατί αυτή τη στιγμή οι Ουκρανοί είναι πολύ σκληροί και γενναίοι μαχητές και καλά εκπαιδευμένοι και έχουν μέλλον. Τώρα, ένα άλλο θέμα που έθεσε λίγο στην αρχή που σε πρόλαβα είναι το θέμα. Πάντως, ένα θέμα, κύριε Δρούγο, που συζητάτε συνέχεια και προβληματίζει, είναι και ακριβώς με τα όπλα σχετικά. Πού ακριβώς κατευθύνονται αυτά τα πρώτα όπλα και πού ακριβώς πηγαίνουν? Γιατί διαβάζω ότι υπάρχει ακόμα και η προειδοποίηση από την Ιντερπολ και γενικότερα μια ανησυχία για το πού κατευθύνονται τα όπλα, αλλά και πού θα καταλήξουν και μετά το τέλος και την αποκλιμάκωση ενδεχομένως του πολέμου. Είναι ένα κέριο και σημαντικό ερώτημα, κύριε Δρούγο, έτσι. Ναι, κοίταξε, Άννα μου, αν δεν πάρει η Ουκρανία πίσω τα εδάφη της, δεν πρόκειται να σταματήσει ο πόλεμος. Στο λέω αυτό από εκβαθέων και από πολύ υψηλόβαθμους παράγοντες μέσα στο ΝΑΤΟ. Δεν υπάρχει περίπτωση η Ουκρανία να πάει πίσω. Η Ουκρανία πρέπει να πάρει πίσω τα εδάφη τα οποία έχει χάσει. Συνεπώς σημαίνει ήττα του Πούτιν. Δεν ξέρω αν θα επιβιώσει ο Πούτιν. Σημαίνει από τη στιγμή ότι η Ουκρανία θα κοιτάξει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση. Επί του παρόντος μπορώ να σου πω ότι όλα πηγαίνουν στον Ουκρανικό στρατό. Γιατί έχω πλήρη εικόνα και από Σλοβακία και από Πολωνία και από Ρουμανία και από άλλες χώρες. Επί του παρόντος. Τώρα, αν αυτή τη στιγμή τελειώσει ο πόλεμος, αν μεγάλο αν γιατί έχουμε μπροστά μήνες, δεν θα πω παραπάνω γιατί δεν είμαι ούτε μάντης ούτε προφήτης, αλλά το θέμα είναι ότι θα έχουμε, τότε προφανώς θα δούμε τι έχει συγκεντρώσει ο Ουκρανικός στρατός, γιατί υπερενισχύεται αυτή τη στιγμή από τους Αμερικανούς σε πρωτοφανή βαθμό, από τους Βρετανούς, μια και διεσώθη και ο Μπόρις Τζόνσον ως πρωθυπουργός στην πρόταση μορφής που έγινε μέσα στο Συντηρητικό Κόμμα. Ο Μπόρις Τζόνσον είναι ταγμένος, είναι αδερφικά δεμένος με τον Ζελένσκι, άρα προφανώς θα συνεχίσουν. Και βέβαια την άλλη πλευρά και οι Σουηδοί βλέπω, και οι Φιλανδοί, και οι Πολωνοί, και οι Ρουμάνοι, όλοι στέλνουν όπλα. Αυτά τα όπλα προφανώς επί του παρόντος, το παραλαμβάνω αυτό, συγκεντρώνονται. Η Ρωσία έχει καταστρέψει και μερικά από αυτά με αεροπορικές επιχειρήσεις ή οτιδήποτε άλλο, αλλά επειδή είναι τεράστιος οπλισμός, πηγαίνουν στον Ουκρανικό στρατό με κατεύθυνση στην Ανατολική Ουκρανία. Δεν χρειάζεται Ουκρανικό στρατός στη Δυτική Ουκρανία ούτε στο Κίεβο. Απλά αυτό το λέω αυτό, ότι υπάρχει έντονα ανησυχία και ακόμα και από τον επικεφαλής Ιντερπόλ, ότι μπορεί να καταλήξουν μετά το τέλος διαμάχης στα χέρια της μαύρης αγοράς. Κάτι το οποίο έγινε και με άλλους πολέμους, έτσι, και με τη Γιουγκοσλαβία, το ίδιο πράγμα είχε γίνει. Αφγανιστάν, Ιράκ κλπ. Βεβαίως, μη δυσφαλώς. Βιετνάμ παλαιότερα. Αλλά ένα άλλο που με ενδιαφέρει πάρα πολύ, πέραν του ενεργειακού, δεν θα το θίξω, είναι το επιστημιστικό. Είδα χθες ότι ο Λαυρόφ, συζητώντας με τον Τζαβούσογλου, είπε, αν και υπάρχει το θέμα της ναρκοθέτησης γύρω από τα λιμάνια της Οδυσσού, για να φύγουν τα πλοία τα οποία είναι γεμάτα με σιτάρι, με ηλιέλαιο, με δημητριακά, με βρώμη, με κρυθάρι, με σκοπό να πάνε, εντάξει, άμεσα στην Ελλάδα δεν είναι τόσο τρομερό το θέμα, αλλά στην Αίγυπτο, στην Κένια, στην Αλγερία, στη Λιβύη είναι τρομερό το θέμα το επιστημιστικό. Και μην υπάρξει ένα λοιμό, γιατί θα πληγούν πάνω από 20 εκατομμύρια ψυχές. Κατόπιν τούτου, είπε ο Τσαβούσογλου, εκμεταλλευόμενο μονίμω η Τουρκία, ότι υπάρχει ένα σχέδιο, λέει, του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, ώστε η Τουρκία, η Ουκρανία και η Ρωσία να διευκολύνουν τη διέλευση των πλοίων. Και προφανώς θα είναι τουρκικά πλοία να συνοδεύσουν αυτά τα πλοία που είναι γεμάτα με σιτάρι κλπ. Από την Οδυσσό να περάσουν τα στενά και να κατευθύνουν σε διάφορους προορισμούς. Το σχέδιο αυτό βέβαια πρέπει να το εκμεταλλευτεί η Τουρκία. Είδα ότι ο Λαυρόφ χθες έθεσε θέμα να έρθουν οι νάρχες από τη θάλασσα. Ναι, αλλά η Ρωσία έχει κάνει.
ποτίσει με νάρκες τον Εύξεινο Πόντο, έτσι. Και η Ουκρανία έχει ποτίσει κάποιες νάρκες κοντά στα λιμάνια της. Τώρα αυτό είναι μια τεράστια επιχείρηση στην οποία πρέπει να μπουν μέσα κάποια ναρκοθυρικά και άλλα πλοία να την απεγκλωβίσουν την κατάσταση. Γιατί μπορεί να πεθάνουν άνθρωποι εκατομμύρια κάτω. Πάντως να δούμε ότι δεν μου άρεσε ότι ο Λαυρόφ σήμερα στην τελευταία συνέντευξη πριν φύγει είπε ψυχή έδωση πράσινο στους Τούρκους να μπουν πάλι στη Συρία. Αυτό είναι τεράστιο, δηλαδή πόσο συγκλίνει η Μόσχα με τον Ερντογάν ποικιλοτρόπως και ο Ερντογάν για μένα δεν δουλεύει καλά, γι' αυτό και μέσα στο ΝΑΤΟ σε πληροφορώ, στα όρια που μπορώ να μιλήσω, υπάρχουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι πρέπει να πεταχτεί η Τουρκία έξω ή πρέπει να αποσυρθεί η Τουρκία από το ΝΑΤΟ ή σκουθεί και να φύγει η Τουρκία από το ΝΑΤΟ και πολλά άλλα. Αλλά το ΝΑΤΟ ξέρει δεν έχει άρθρα για να διώξει κάποια χώρα μέσα από τη συμμαχία, άρα αν θέλει μόνο η Τουρκία μπορεί να φύγει. Αυτά εννοείται λέγονται εκ των έσω από συμμάχους, εννοείται ακούγονται αυτές τις φωνές. Ναι, βεβαίως εγώ έχω μιλήσει, μπορώ να σου πω δημόσια τουλάχιστον με Αμερικανούς, Βρετανούς, Γερμανούς, Ολλανδούς, οι οποίοι είναι μέσα στο ΝΑΤΟ, στο Διεθνές Επιτελείο, είναι στις μόνιμες αντιπροσωπείες των κρατών στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, δεν έχει πρεσβείες τους σε απλά ελληνικά και οι οποίοι μου είπαν ότι υπάρχει μεγάλη δυσφορία. Δηλαδή υπάρχει ακόμα και δυσφορία ότι πιθανόν έγραφα. Πάντως, κύριε Δρούγο, δυσφορία έχει και ο Ερντογάν. Ναι, δυσφορία έχει και ο Ερντογάν που μπήκαμε στο ΝΑΤΟ και μπήκαμε και ξαναβγήκαμε. Και την εκφράζει δημόσια κιόλας με αφορμή την ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας. Όμως πρέπει να κλείσουμε, κύριε Δρούγο. Ένα τελευταίο σύντομο ερώτημα, παρακαλώ, από εσάς. Μια σύντομη τοποθέτηση. Όχι, κοίταξε για τον Παναγιωτόπουλο χθες. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι η χώρα μας καλώς. Γιατί βλέπω, ακούω περίεργους ανθρώπους να λένε περίεργα πράγματα και όπως είπα, καναπεδολόγοι. Η χώρα μας καλώς ενισχύει την Ουκρανία, είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Η ελληνική κυβέρνηση καλώς έχει απαντήσει μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω αν θα πάνε και άλλα οπλικά συστήματα, στο αφήνω ανοιχτό. Στην προκειμένη περίπτωση δεν αποκλείω, αλλά το θέμα είναι ότι εκεί που έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, χθες εντάξει λίγο εκείνο περί ελβετικού τυριού, Emmental κτλ. Μπορούσε να αποφευθεί από τον Υπουργό. Σημαντικό θέμα, κύριε Δρούγο. Πολύ σημαντικό θέμα. Ξέρω, βλέπουμε για πρώτη φορά Υπουργό Αμήνης να εγκαλεί τους στρατιωτικούς. Και ιδιαίτερα τον δυνάμεων, έτσι. Βεβαίως, ο αρχηγός του ΓΕΣ, αντιστράτηγος Λαλούση, τον οποίο δούλεψα μαζί επί χρόνια εγώ, όταν ήμασταν επιστρατηγού, γράψα αρχηγού ΓΕΣ και αρχηγού ΓΕΘΑ, πρόκειται ο αρχηγός του ΓΕΣ είναι εξαιρετικός αξιωματικός των τεθωρακισμένων, είναι βαθύς γνώστης, έχει έντονες απόψεις, σκληρές, πατριωτικές, δυναμικές. Δεν μπορώ να πιστέψω αυτή τη στιγμή αυτά τα οποία γίνονται, ότι διαρρέουν πληροφορίες, ότι κάποιοι έχω δει τα παίρνουν ή ξέρω εγώ, ορισμένοι ανοίγουν κανάλια επικοινωνίας με το ΣΥΡΙΖΑ ή με το Βελόπουλο, αυτά τα έχω δει. Αλλά το θέμα είναι ότι το ελβετικό τυρί πληγώνει. Διότι αυτή τη στιγμή ελβετικό τυρί σημαίνει πολλά πράγματα και ας πούμε να μην έχουμε χρόνο να τα αναλύσουμε, Άννα μου, τώρα. Ωραία. Κύριε Δρούγο, πρέπει να κλείσουμε. Με πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος. Ναι. Μια σύντομη τοποθέτηση, ναι. Πολύ σύντομη. Άγγελα Μέρκελ έδωσε την πρώτη της συνέντευξη, τα λέγαμε, μετά την απόσυρσή της από την πολιτική. Σε ερώτημα που της ετέθη σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ίδια υποστήριξε, καταδίκασε σαφώς την ρωσική εισβολή, αλλά από ό,τι διαβάζουμε δεν ζήτησε συγγνώμη για την πολιτική της απέναντι στον Πούτιν. Και ήθελα να σας ρωτήσω πώς είδατε την συγκεκριμένη δήλωση. Ίδια είπα αρκετά, εκμυστηρεύτηκε αρκετά πράγματα μέσα από αυτή τη συνέντευξή της, μεταξύ άλλων ότι ο Πούτιν βλέπει την Δύση ως εχθρό, γιατί θεωρεί ότι τον εξευτελίζει διαρκώς. Πώς βλέπετε την δήλωση της Άγγελα Μέρκελ, η οποία δεν ζητά συγγνώμη, αλλά καταδικάζει τη ρωσική εισβολή, παρακαλώ. Δεν μου άρεσε καθόλου. Το θέμα της καταδίκησης της εισβολής το καταδικάζουν ακόμα και πολλοί άλλοι. Και εδώ στην Ελλάδα κόμματα της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης και πολλοί άλλοι. Με αντιαμερικανικές θέσεις ή οτιδήποτε άλλο, την καταδικάζουν. Δεδομένο. Αλλά η Μέρκελ αυτή για μένα το 2008 διάπραξε τεράστιο λάθος μαζί με τον Σαρκοζή. Έπρεπε τότε να είχαν κινηθεί πιο γρήγορα στις σχέσεις ΝΑΤΟ-Ουκρανίας. Έπρεπε τότε η Γερμανία, που ήταν στα ισχυρά συστήματα της Ευρώπης, να πάρει θέση υπέρ της Ουκρανίας και να βοηθήσει επί Γιουτσέγκο Προέδρου και μετέπειτα επί Ποροσέγκο το να έρθουν πιο κοντά οι Γεωργιανοί και οι Ουκρανοί προς το ΝΑΤΟ. Είναι για μένα συνυπεύθυνοι για αυτά τα οποία γίνονται τώρα στην Ουκρανία. Δεν θα ασχοληθώ το ότι έκανε με τα Σκόπια ή το ότι έκανε με άλλες χώρες της Βαλκανικής και τη συμπεριφορά των Γερμανών. Ήταν λάθος και νομίζω, κλείνω άνομο γιατί και ο χρόνος πιέζει, ότι θα έπρεπε να είναι πιο ξεκάθαρη σε ορισμένα πράγματα, γιατί υπάρχουν μελανά σημεία της καγκελαρίας Μέρκελ εκείνα τα χρόνια και ιδιαίτερα σημεία αν
σκεφτόταν την Ουκρανία λίγο παραπάνω και τη Γεωργία, γιατί η Γεωργία το 8 μοιάζει μια τεράστια από την εισβολή σε Αφχαζία και Νότια Οσιτία, θα έπρεπε να ήταν πιο προσεκτική. Είναι απογοήτευση για πολλωστή φορά και ιδιαίτερα σε θέματα τα οποία τώρα βρίσκουμε μπροστά μας και θα βρίσκουμε. Και τέλος πάντων, η Γερμανία με τη Ρωσία, τις ενεργειακές σχέσεις, αυτές μπορεί να ευνόησαν τη Γερμανία σε κάποια πράγματα, στο να συγκεντρώνει χρήμα ή να έχει πληθώρα φυσικού αερίου και πετρελαίου, αλλά νομίζω ότι τώρα με τις πυρώσεις που επιβάλλει και η Γερμανία και συμμετέχει, ιδιαίτερα στο πετρέλαιο μέχρι τέλος του έτους, γυρίζει η κατάσταση και τέλος πάντων η Γερμανία κοιτάει πολύ λιγότερο προς τη Ρωσία. Να δούμε. Πάντως έχουμε πολύ ρευστή κατάσταση και κλείνω λέγοντας προσοχή, γιατί είχαμε εξελίξεις, δεν τα συζητήσαμε. Πάλι στην περιοχή εκεί, Κίνα, Βόρεια Κορέα, Ρωσία, στην Απανατολή. Θα συζητήσουμε σε επόμενη συνέντευξή μας, κύριε Δρούγο. Βλέπετε, γεωπολιτικές εξελίξεις είναι ραγδαίες σε καθημερινό επίπεδο, αλλά κυρίως στη δική μας χώρα αυτή τη στιγμή μας αφορούν κυρίως τα ελληνοτουρκικά. Έτσι έχουμε έναν γείτονα, ο οποίος βρίσκεται σε αμόκ. Σε παγκόσμιο επίπεδο, Άννα, αλλά προφανώς είναι και πολλές ερωτήσεις. Άρα πρέπει και εγώ να πω πολλά. Τι να κάνουμε. Πάντως, κύριε Δρούγο, σχετικά με την Άγγελα Μέρκελ, το επιχείρημα που κυκλοφορεί έτσι στην πιάτσα, να το πω απλά, είναι ότι αν ήταν η Άγγελα Μέρκελ στο τιμόνι αυτή τη στιγμή, ενδεχομένως να έχει και άλλη τροπή σχετικά ο πόλεμος στην Ουκρανία. Να είχαν αποφευχθεί ενδεχομένως κάποια πράγματα ή να έχει μια άλλη τροπή. Το κόμμα CDU και η χριστιανοκοινωνική ανεξία γιου στην Βαυαρία, αν ήταν σε άλλο συνασπισμό, πιθανότατα ναι. Τώρα, επειδή είναι τρικομματικό συνασπισμό των Σοσιαλδημοκρατών, S5, Φιλελεύθερων Δημοκρατών και ιδιαίτερα τη Φιλοαμερικανική έντονα του κόμματο των Γκρούνεν, των Πρασίνων, προφανώς τα πράγματα κοιτάνε διαφορετικά. Είναι και οι πιέσεις διαφορετικές. Μην ξεχνάτε, ήταν ο Τραμπ τότε, αλλιώς τα πράγματα. Κύριε Δρούγο. Οι Δημοκρατικές Ηνωμένες Πολιτείες έχουν έντονα αντιρωσική διάσταση. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δρούγο. Πρέπει να κλείσουμε. Εγώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ, Άννα. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμενοι θα έχουμε κοντά μας βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου για να σχολιάσουμε και τα ελληνοτουρκικά αφενός, αλλά και τα της οικονομίας που ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία. Διάλειμμα λοιπόν και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Αγαπημένο σας κατοικίδιο, κάποια κακοκαιρία ή η φθορά του χρόνου έχει σκίσει τη σίτα σας. Η αντικατάσταση ή η επιδιόρθωση της σίτας είναι κοστοβόρα και χρονοβόρα διαδικασία. Μην ξοδεύετε τα λεφτά σας δίχως λόγο. Σας παρουσιάζουμε σήμερα τη λύση. Την Fix Screen. Η Fix Screen έχει σχεδιαστεί να δίνει τη λύση μέσα σε δευτερόλεπτα. Απλά κόψτε την στις διαστάσεις που θέλετε. Τοποθετήστε την στη σίτα σας, σιγουρευτείτε ότι κόλλησε καλά και είναι έτοιμη. Τόσο εύκολα και τόσο απλά. Και πάνω απ' όλα, οικονομικά. Η Fix Screen μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ίδιο άνετα σε όλα τα σημεία της σίτας, είτε πρόκειται για σκίσιμο στην επιφάνειά της, είτε έχει ξεκολλήσει σε κάποιο σημείο. Οι σίτες είναι τόσο χρήσιμες, κρατάνε μακριά από το χώρο σας έντομα και άλλα ζωήφια. Σκίζονται όμως πανεύκολα. Ακόμη και μια μικρή τρύπα είναι αρκετή για να γεμίσει ο χώρος σας με κουνούπια και έντομα. Πείτε τέλος στα αντιαισθητικά ερασιτεχνικά μπαλώματα. Η Fix Screen θα είναι πάντα εκεί να δίνει τη λύση άμεσα και γρήγορα. Και το πιο σημαντικό, η Fix Screen έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αγκαλιάζει την επιφάνεια που ακουμπάει και να είναι σχεδόν αόρατη. Με τη Fix Screen πείτε τέλος στις κοστοβόρες και χρονοβόρες λύσεις. Το προϊόν που έδωσε τη λύση σε εκατομμύρια σπίτια σε όλο τον κόσμο, κοντά σας σε τιμή έκπληξη. Καλέστε τώρα στο 211-800-2629 και κάντε δικές σας δύο Fix Screen στην τιμή της μίας με μόνο 19,90€.